Το 7ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Junior στο άθλημα της αντισφαίρεσης πραγματοποιείται στην Αλεξανδρούπολη. Οι αγώνες θα διαρκέσουν έως αύριο και οι αθλητές ήδη από τους πρώτους αγώνες έχουν ανεβάσει τον πύχη ψηλά, καθώς πρόκειται για τα μεγαλύτερα ταλέντα της χώρας του τένις. Η Αλεξανδρούπολη φιλοξενεί 70 αθλητές από όλη την Ελλάδα, ενώ οι διοργανωτές έκαναν κάλεσμα προς τους πολίτες να παρακολουθήσουν τους αγώνες από κοντά. Μετά από χρόνια σκληρής προπόνησης, αθλητές του τένις ηλικίας 14 έως 16 ετών συμμετέχουν στο 7ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Juniors που πραγματοποιείται στην Αλεξανδρούπολη. Πρόκειται για αθλητές υψηλού επίπεδου που αποτελούν το φυτώριο της χώρας στο συγκεκριμένο άθλημα. Οι κατηγορίες 12 και τα αγόρια 16 είναι στην Ξάνθη και σε εμάς εδώ στην πόλη μας έχουμε τις κατηγορίες 14 χρονών αγόρια κορίτσια και 16 χρονών τα κορίτσια. Είναι πανελλήνιοι αγώνες, έχουμε παιδιά με πολύ ψηλό επίπεδο, είναι στους 5 πρώτους τις καλύτερους της Ελλάδας. Παίζουν πάρα πολύ όμορφα, καλούμε τους φίλους να έρθουν να δουν τους αγώνες. 70 αθλητές και οι προπονητές τους θα φιλοξενηθούν στην Αλεξανδρούπολη έως και την Κυριακή, όπου και θα διεξαχθούν οι τελικοί του αθλήματος. Οι 2,5 κατηγορίες που φιλοξενούνται τώρα εδώ είναι περίπου 70 παιδιά και είναι από όλη την Ελλάδα. Έχουμε παιδιά από την Κρήτη, από την Αθήνα, από την Πάτρα, από κοντά από εδώ, από την Καβάλα, από τη Δράμα, από τη Θεσσαλονίκη, από τη Βέρεια, από όλη την Ελλάδα. Ο κύριος Ράσιος αναφέρθηκε και στο ζήτημα των υποδομών. Αυτή τη στιγμή οι αγώνες διεξάγονται στα 4 γήπεδα τένις που υπάρχουν στην Αλεξανδρούπολη. Ωστόσο, όπως είπε, η πόλη μπορεί να επενδύσει στον αθλητικό τουρισμό αρκεί να κατασκευαστούν νέα γήπεδα με σύγχρονες προδιαγραφές. Γίνεται μια προσπάθεια προβολής της πόλης, μια προσπάθεια να αποδείξουμε ότι ο αθλητικός τουρισμός είναι μια απάντηση στην κρίση. Εκείνο που μας χρειάζεται βέβαια για να το αναπτύξουμε πλήρως το πρόγραμμα αυτό είναι εγκαταστάσεις. Θα να σας πω ότι θα μπορούσαμε να έχουμε 150 και 200 παιδιά σήμερα στα γήπεδα, αν αντί για 4 γήπεδα είχαμε 6 γήπεδα. Μόνο 2 παραπάνω μπορούμε να αναπτύξουμε παραπάνω αγώνες.